εσείς το ζητάτε, με την παρουσία σας εδώ σήμερα. Γιατί γνωρίζετε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί αρνείστε να συμβιβαστείτε με τη στασιμότητα. Αγαπητοί μου συνδημότες, κάθε υποψήφιος δήμαρχος που θέτει τον εαυτό του στην κρίση των συμπολιτών του, οφείλει πρώτα απ' όλα να απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, γιατί το κάνει, ποια είναι τα κίνητρα. Δεύτερον, με ποια προσωπικά εφόδια και ποιο σχέδιο θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας. Και τρίτον, με ποια ομάδα πολιτών, με ποιους συνεργάτες θα καταφέρει να φέρει τις πολυπόθητες αλλαγές για τον τόπο. Φίλες και φίλοι, σας απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Τι είναι αυτό που με οθεί να ηγηθώ μιας πολύ δυνατής σύμπραξης πολιτών που επιθυμεί να φέρει δημιουργικές ανατροπές. Είναι η πίστη μου στις δυνατότητες αυτού του ευλογημένου τόπου και των ανθρώπων του. Είναι η αγάπη μου για την πόλη και τους οικισμούς της. Η εμπιστοσύνη μου στις υγιείς δυνάμεις αυτής της περιοχής. Δυνατότητες που κάποιοι τις έχουν ξεχάσει. Δεν πάω πίσω στον χρόνο και δεν είναι σκοπός μου να αντιπαρατεθώ με το παρελθόν. Είναι χρέος μου όμως να μας αφυπνήσω όλους και να μας ενεργοποιήσω για το κοινό καλό. Άλλωστε, η συγκέντρωση αυτή σήμερα αποδεικνύει πως τα περισσότερα θέματα της περιοχής υστερούν. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι σπίτι μας. Θα περιμέναμε τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για να επιβεβαιώσουμε το καλό σέχι της παράταξης που διοικεί το Δήμο αυτή την περίοδο. Πιστεύω όμως ξεκάθαρα ότι ως κοινωνία αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε περισσότερα. Πρέπει η πόλη μας να γίνει σταυροδρόμι πολιτισμών και εμπορίου μαζί με τους οικισμούς μας. Γιατί φίλες και φίλοι μου, ο Δήμος μας ως ένας πραγματικά μητροπολιτικός Δήμος είναι σημείο ευκαιριών που αν αξιοποιηθούν μπορούν να το μετατρέψουν σε ρυθμιστή και πρωταγωνιστή της Βαλκανικής περιοχής.